Καταρχήν, δεν γίνεται να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα και να μην ξέρουμε την έκθεση της Wuhan Team που έγινε κατά παραγγελία των ελληνικών πετρελαίων. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιοι σύμβουλοι εδώ πέρα και δεν γνωρίζουμε, πρέπει να τη διαβάσουμε πάνω από 100 σελίδες. Άμα δεν την έχετε, θα σας τη δώσω, αλλά να σας πω και μερικά πραγματάκια που αναφέρονται εδώ πέρα μέσα. Αναφέρεται εδώ πέρα. Αλλά κάνω μαξίδι, και συνάδελφε, κάντε την υπομονή σας, αν θέλετε, να πάρετε το λόγο να μιλήσετε. Με κόβετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, σε αυτή την έκθεση που έχει γίνει, τη Wuhan Team, αναφέρει ότι ήδη από το 1966 που έγιναν εγκαίνια στο δηληστήριο της Έσω Πάπας, υπάρχουν παράπονα. Και βέβαια λέει ότι στα νεότερα χρόνια ξεκινάνε τα παράπονα το 2000. Σε επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται ως ανθρωπογεωγραφίας και τις μη δυνάμεων. Αναφέρει όλους τους επικεφαλείς, το τι λένε, τι κάνουν, τι θέση κρατάνε. Σε μένα προσωπικά ανέφερε ότι είναι επικεφαλής προσκύμενης στο ΚΚΕ Λαϊκής Πύρωσης, είναι κινούμενος λογικής ΚΚΕ, δεν ξέρουν κιόλα τι λέει το ΚΚΕ, γιατί αυτά που λέει δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Αναφέρω ότι είναι ίσονος σημασίας παράγοντας. Το ΚΚΕ δεν βγάζει παράγοντες, βγάζει αγωνιστές, να ξέρετε. Και συνεχίζει μετά και αναφέρεται σε πολίτες. Και αναφέρεται σε πολίτες και μιλάει. Κωνσταντίνος Τάδε φαίνεται ότι διατηρεί μαγαζί με είδη διακόσμησης. Στέλιος Τάδε, δικηγόρος κτλ. Φανή Τάδε χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Νάτι, ήρθε. Έχει κι άλλους που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης στην έκθεση. Σε επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται και λέει ανάπτυξη δυνητικών σενάριων. Έχει τρία σενάρια. Το καλό, το μέτριο και το κακό. Το κακό σενάριο είναι δίνεται ο εξοπλισμός και βγαίνουν κακά τα αποτελέσματα. Και αφού βγαίνουν κακά αποτελέσματα, αναφέρει εξέλιξη, αρνητική εξέλιξη, υψηλή πιθανότητα συστημικού κινδύνου. Είναι συστημικός κίνδυνος το να βγουν κακά τα αποτελέσματα, γιατί θα υπάρχουν διαμαρτυρίες, θα γίνονται διαδηλώσεις κτλ. Και βέβαια αναφέρει και με ποιους τρόπους θα πρέπει να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε τα υλικά πετρέλαια, έτσι. Γιατί η έκθεση γίνεται για τα υλικά πετρέλαια. Το πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια λέει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν πυρήνες υποστήριξης. On-off υποστήριξη. Και έχει και μερικές προτάσεις. Λοιπόν, να σας τη διαβάσω γιατί έχει σημασία. Λοιπόν, θέλουμε ένα μετεωρολόγο ο οποίος θα δώσει εξήγηση για το φαινόμενο. Με έναν τρόπο που να αθωώνει τα υλικά πετρέλαια, εννοείται. Ένα περιβαλλοντολόγο που να βεβαιώσει ότι η μεγάλη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και στο κλίμα προκαλούν λιμματολάψη κτλ. Επικίνδυνες χημικές και η θάλασσα. Ουσίες και η θάλασσα. Ένας γιατρός, εν πάση περιπτώσει κάποιος από την ιατρική κοινότητα, να βεβαιώσει ότι η δυσοσμία δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι βαρετικό για τη δημόσια υγεία. Ο πρόεδρος των εργαζομένων ή κάποιος εργαζόμενος στα ΕΛΠΕ να μιλήσει για το πόσο καλός εργοδότης είναι, γιατί καλή ασφάλεια έχουν και προσέχουν και τους πληρώνουν κανονικά και δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Πέρα από το ότι έχουν οι μισοί εργολαβικοί και έχουμε δει και τα ατυχήματα που γίνονται και όλα τα υπόλοιπα. Τόσο καλή εργοδότης είναι. Εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας της περιφέρειας της Εθνικής Μακεδονίας και τα οποία στα ΕΛΠΕ δόρισαν πετρέλαιο θέρμανσης για τη σχολική χρονιά. Φοιτητές από την περιοχή που έχουν λάβει υποτροφία από τα υλικά πετρέλαια, γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε παιδικές κατασκηνώσεις χάρη του χωριού των χωριών των ΕΛΠΕ. Αυτά όλα αναφέρονται στην έκθεση. Πρόταση στα υλικά πετρέλαια. Βέβαια, γνωρίζαμε εμείς ότι κάπως έτσι κινούνται οι εταιρείες, αλλά εδώ πέρα τα έχουν γραφτά, δήμαρχε. Και βέβαια, έτσι συνδέεται. Έτσι συνδέεται. Θα ήθελα να σας παρακαλώ, επειδή λείπουν οι υπόλοιποι και επειδή βρίσκομαι παρόν, ναι. Λείπει ο κύριος Σούλας, ο κύριος Σοκυλάκης, γιατί έχουν αναφερθεί για όσους επικεφαλείς. Θα ήθελα να αναφέρετε στην έκθεση και για το άτομο. Στο τέλος μπορείτε να πάρετε ρόλο.
καταλαβαίνετε. Εγώ τώρα μιλάω εγώ. Λοιπόν, να σας τα δώσω, αν θέλετε, τα γραπτός. Λοιπόν, ξέρουμε όμως πλέον και γραπτός πώς συνδέεται με τις τέτοιες που με κάνατε, θα το δώσετε παραπάνω. Πώς συνδέονται οι προηγούμενες διοικήσεις και των Δήμων και της Περιφέρειας, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, πώς βάζουμε πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με τις χωρικίες πρώτα απ' όλα, οι Δήμοι, όλες οι διοικήσεις προηγούμενες, εμείς εξαναγκάσαμε τη διοίκηση την προηγούμενη, φέροντας θέμα να κόψει τις χωρικίες στα υλικά πετρέλαια. Βάζουμε πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αθώνουμε την υποχρηματοδότηση της κυβέρνησης από τη μία. Είναι μια win-win εξίσωση. Αθώνουμε την κυβέρνηση και βάζουμε πλάτη στο να διαφημίζει και να δημιουργούν υποστηρικτές on-off τα υλικά πετρέλαια. Και βέβαια δεν είναι παράξενο αυτό, γιατί στο σύστημα που ζούμε, τόσο σάπιο, καπιταλισμό το λέμε, ξοδεύει τόσους πόρους και όλη την εξέλιξη της επιστήμης, όχι για να κάνει καλύτερο το περιβάλλον εδώ, αλλά για να μπορέσει να εξαγοράσει και να διαφθείρει συνειδήσεις. Κάνει τέτοιες έρευνες, τις χρυσοπληρώνει, για να πώς θα μπορέσει να εξαγοράσει συνειδήσεις. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και τώρα εμείς μιλάμε να τους δώσουμε και χρόνο, έτσι. Είπε εδώ πέρα ο συνάδελφος ο Παλτάς για την κακή κυβέρνηση την τωρινή και την καλή την προηγούμενη. Αυτή η έκθεση που λέτε πέρασε απαρατήρητη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν εδώ πέρα όλοι οι υπουργοί, μας κοροϊδεύανε, δώσανε χρόνο στα ΕΛΠΕ για να πάρουμε όλη αυτή την. Λοιπόν, εγώ δεν σε διακούσα. Λοιπόν, έως δεν πήρε κανένα μέτρο, έπεσαν στα μαλακά, 30.000 πρόστιμο τους δώσανε μόνο. Ο Σταυράκης βγήκε και είπε άλλα λόγια να αναγκαπιόμαστε. Τα υλικά πετρέλαια δεν είναι καμιά ιδέα, λέει. Η Ιωάννη μόνη της τα έκανε αυτά. Δεν ήτανε. Και... ναι, και εκεί πέρα θα καταλήξουμε. Και... τις διακοπές που με κάνατε, με κάνατε. Λοιπόν, όχι να θα ολοκληρώσω. Λοιπόν, ένα άλλο, λέει ο Δήμαρχος, τι πρέπει να κάνουμε και τι θα κάνουμε, υπομονή και τα λοιπά. Δήμαρχε, σε έχω δώσει πρωτού αναλάβεις, στο μέρος του στοχοστήλη, την ετήσια έκθεση ποιότητας αέρα του 2017 του 2018. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η περιφέρεια, έχει ένα σταθμό μέτρησης, παιδιά, συνάδελφοι, στο Κορδελιό και μετράει 5, 6, 7 ουσίες. Το 17 δεν μέτρησε βενζόλιο 144 μέρες. Το 18 173. Μονοξείδιο του άνθρακα δεν μέτρησε 84 μέρες. Το 18 δεν μέτρησε 168. Μονοξείδιο του αζότου δεν μέτρησε 95 μέρες. Το 18 δεν μέτρησε 231 μέρες. Διοξείδιο του αζότου δεν μέτρησε 95 και 230 μέρες. Το όζο 84 και 172. Και έτσι είναι όλα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ πέρα γίνεται μια έκθεση κάθε χρόνο και το Κορδελιό έχει το καλύτερο αέρα. Θα το κάνουμε πακέτο και θα το μοιράσουμε σε όλη τη χώρα. Έχουμε το πιο καθαρό αέρα στο Κορδελιό. Εντωμεταξύ η έκθεση αυτή αναφέρει και λέει ότι θα πρέπει να έχει, άμα είναι κάτω από το 90% των μετρήσεων, των ημερών, είναι άκυρο. Παρ' όλα αυτά δεν το βγάζει άκυρο. Λέει ότι έχουμε πάρα πολύ καλό αέρα. Και ένα πράγμα που ζητήσαμε με τις παρεμβάσεις που κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και στο Δήμο ως Λαϊκή Σπήρωση και στην Περιφέρεια και στην Βουλή είναι η αναβάθμιση του σταθμού περιβαλλοντικής ρήπασης στο Κορδελιό και όλα αποτελέσματα καθημερινά. Και όχι, εμείς δεν είχαμε δεχτεί την χορηγία των υλικών πετρελαίων στο Απιθύτα και οι μετρήσεις που γίνανε με αυτή τη διαδικασία. Την είχαμε καταψηφίσει.